Στο τέλο Ιανουαρίου, ένα στου δύο συνταξιούχου θα διαπιστώσουν ότι σε αιτήσια βάση θα λάβουν μία επιπλέον σύνταξη, δήλωσε ο Υπουργό Εργασία Κωστή Χατζηδάκη. Ανέφερε παράλληλα ότι το 83% όσων έχουν μεγάλη διαφορά θα δουν και εκείνη μια αύξηση, είτε μέσω του έκτακτου επιδόματο των 250 ευρώ, είτε μέσω τη κατάργηση τη εισφορά αλληλεγγύη. Ο κ. Χατζηδάκη τόνισε επίση ότι οι νέε συντάξει εκδίδονται πλέον μέσα σε δύο μήνε, ενώ επανέλαβε ότι όποτε υπάρχει δημοσιονομικό χώρο, θα αποδίδεται ένα μέρισμα στην κοινωνία. Επιπλέον επισήμανε ότι με βάση τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη οι θέσεις εργασίας έχουν αυξηθεί κατά 263.000 από το 2019 ενώ οι μέσες μηνιαίες αποδοχές έχουν αυξηθεί κατά 12,4% δηλαδή πάνω από τον πληθωρισμό. Επανέλαβε τέλος ότι επίκειται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από το Μάρτιο που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου.